Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Day to Day που σας προσφέρει καθημερινά ζωντανά το SBC μέσα από τη συχνότητα του Attica TV. Είμαι ο Ανέστης Ντόκας και από αυτή την ώρα μέχρι και τις 12 παρα 5, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, θα παρακολουθήσετε εδώ σε πραγματικό χρόνο ό,τι συμβαίνει από το χώρο των επιχειρήσεων, των επενδύσεων και της οικονομίας. Σήμερα ξεκινάει η δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας από αυτή την ώρα μέχρι και τις 12 παρα 5 είναι το 211-2707-14. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να υπογραμμίσετε, να καταθέσετε σε ό,τι αφορά βέβαια πάντα από το χώρο και το περιβάλλον της οικονομίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις που έχουν προκύψει μέσα στο Σαββατοκύριακο και ως αυτή την ώρα. Eurogroup συνεδριάζει κυρίες και κύριοι την ερχόμενη Πέμπτη, μεταξύ των οποίων θα έχουμε την αξιολόγηση της ισπανικής οικονομίας, την εμβάθυνση της Ευρωζώνης, αλλά θα εξεταστούν άτυπα και οι πρόσφατες εξαγγελίες και οι παροχές του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα προς μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων. Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός, όπως όλα δείχνουν, μετεκλογικά και μετά τις τριπλές εκλογές που έρχονται 26 Μαΐου των ευρωεκλογών, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, θα έχουμε τελικά την απόφαση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την υλοποίηση του Master Plan. Θυμίζω ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός έχει προϋπολογίσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα 560 εκατομμύρια ευρώ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνει και τη δημιουργία 2 πεντάστρων ξενοδοχείων μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των τουριστών που έρχονται μέσω της κρουαζιέρας. Θυμίζω ότι φέτος αναμένονται πάνω από 6 εκατομμύρια επιβάτες μόνο από την κρουαζιέρα, που θα είναι χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Εθνική Τράπεζα. Από σήμερα σε ισχύ το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαΐου αναμένεται να φύγουν περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι. Το κατώτατο ποσό αποζημίωση για την Εθνική Τράπεζα θα είναι τα 170.000 ευρώ και αφορά εργαζομένους από 35 χρονών και πάνω. Αύριο η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2019, ενώ την Πέμπτη από το Λονδίνο ο επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας πρόκειται να ανακοινώσει το business plan της τράπεζας. Η εισηγμένη εταιρεία Πετρόπουλος στη διάρκεια της Παρασκευής ανακοίνωσε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2019, εμφάνισε μείωση της καθαρής κερδοφορίας στο πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση πάντα με το πρώτο τρίμηνο του 2018. Fraport Greece ανακοίνωσε αύξηση 7,2% στην επιβατική κίνηση των 14 αεροδρομίων της χώρας, σύμφωνα με την οποία κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, ενώ ακόμη βέβαια δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά το μεγάλο έργο αναβάθμισης των 14 αεροδρομίων σε όλη τη χώρα. Η Πανγαία αναμένεται να εκδώσει ομόλογο μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ, ένα ομόλογο το οποίο θα καλύψει εξ ολοκλήρου η Alpha Bank. Θυμίζω ότι η Πανγαία επιθυμούσε να προχωρήσει αύξηση κεφαλαίου, αλλά λόγω του γεγονός ότι πλέον οι εκλογές, από ό,τι φαίνεται, πάνε τον Οκτώβριο, χάνεται η χρονιά και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια εταιρεία τουλάχιστον 2 τελευταίους μήνες του έτους να προχωρήσει μια τόσο μεγάλη αύξηση. Γι' αυτό επιλέγει πλέον να πάει στην έκδοση ομολόγου. Την Παρασκευή είναι γνωστό ότι δεσμεύτηκαν λογαριασμοί της Φολή Group έως 1,8 εκατομμύρια ευρώ μετά από αίτημα 56 μικρομετόχων. 590 εκατομμύρια ευρώ είναι οι επενδύσεις για φαρμακευτική κάναβη στην Ελλάδα. Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών, κυρίες και κύριοι, έχει εγκρίνει 6 άδειες μονάδων καλλιέργειας κάναβης. Ασφυκτικές οι πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Πεκίνο. Ζητά να υπάρξει συμφωνία με την κινέζικη κυβέρνηση. Όλα δείχνουν ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα υπάρξει συνάντηση, αν και όλοι λένε ότι μάλλον μέσα στον Ιούνιο θα είναι μια καταληκτική συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολογού του. Η ΜΙΚ στις 30 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, θα πραγματοποιήσει την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, προκειμένου να εγκριθούν οι λογιστικές καταστάσεις για το 2018. Foodlink, η συγκεκριμένη εταιρεία, ανακοίνωσε ότι στις 30 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση με στόχο και μεταξύ άλλων την επιστροφή κεφαλαίου κατά 0,02 ευρώ, δηλαδή 2 λεπτά αναμετοχή προς μετόχους. Σήμερα το βράδυ και μετά το κλείσιμο της Wall Street, η Morgan Stanley, μέσω του δίκτυου της MSCI, η Morgan Stanley Capital International, θα ανακοινώσει την εξαμηνιαία παγκόσμια αναδιάδοση των δικτών της. Αναμένεται να επιστρέψουν μετά από αρκετό καιρό οι μετοχές της Εθνικής και της Eurobank στο ελληνικό δίκτυο MSCI Standard Index Greece και από 6 μετοχές που περιλαμβάνει αυτός ο δίκτυος, τον οποίο παρακολουθούν εκατοντάδες φαν σε όλο τον κόσμο, να γίνουν ξανά 8 μετοχές, όπως σας είπα, μαζί με τη συμβολή πλέον και της Εθνικής και της Eurobank. Αυτή η θετική εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι αυτές οι δύο μετοχές, όπως και άλλες δύο τραπεζικές μετοχές, εμφάνισαν αύξηση της κεφαλαιοποίησης αλλά και ουσιαστικά των συναλλαγών τους κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου του 2019.
Αυτές είναι μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες εξελίξεις. Σήμερα, 13 Μαΐου 2019, είμαστε ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 10.30, όπως είναι το κεντρικό ρολόι του SBC εδώ στο Ηράκλειο της Αθήνας. Και πάμε να δούμε τις πρωινές μας κάρτες. Τι συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στη Wall Street, αλλά και σήμερα σε όλες τις αγορές χρήματος. Έχουμε λοιπόν ο Dow Jones βράδυ Παρασκευής. Έκλεισε με κέρδη 0,44%, ξεκινά τη νέα εβδομάδα από τις 25.942,37 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,37%, ξεκινά σήμερα από τις 2.881,40 μονάδες, ενώ το χρηματιστήριο του Nasdaq έκλεισε με οριακά κέρδη 0,08%, 7.916,94 μονάδες τιμή εκείνη σήμερα. Ευρώ δολάριο ισοτιμεί 1,1237, το ευρώ ενισχύεται 0,03, ευρώ στερλίνα 0,8634, εδώ το ευρώ υποχωρεί 0,12%. Κλειστή παρέμεινε λόγω αργίας σε σημερινή αγορά του Hong Kong, ενώ πριν από λίγη ώρα στο Τόκιο ο Nikkei υποχωρούσε 0,79% στις 21.176,24 μονάδες. Η δεύτερη κάρτα αγοράς χρήματος, ο χρυσός 1.283,55 δολάρια ανά ουγγιά, υποχωρεί 0,31% σχέση με την Παρασκευή. Το αργό πετρέλαιο στα 61,74 δολάρια το βαρέλι ενισχύεται 0,15%. Το Brent στα 71 δολάρια το βαρέλι, μεγαλύτερα κέρδη 0,54%. Το δεκαετές ομόλογος συνεχίζει να ενισχύεται, πέφτουν οι τιμές, 3,506% η τιμή του δεκαετούς ενισχύεται 0,06% από την Παρασκευή. Το δεκαετές ιταλικό 2,694% ενισχύεται 0,34% σχέση με την Παρασκευή. Και χρυσή λίρα Αγγλίας, αγορά και πώληση μόνο από Τράπεζα Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς, το ένα τεμάχιο 260,03 ευρώ και πώληση 313,62 ευρώ. Να δούμε και την τρίτη και τελευταία κάρτα, είναι το κλείσιμο της Παρασκευής για τα 5 μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε λοιπόν, το Λονδίνο έκλεισε με πτώση 0,06 7.203,29 μονάδες. Η Μαδρίτη με κέρδη 0,25 9.117,50 μονάδες. Το Παρίσι με κέρδη 0,27% 5.327,44 μονάδες. Η Φραγκφούρτη με κέρδη 0,72% 12.059,83 μονάδες. Και το Μιλάνο με κέρδη 0,28% 20.874,78 μονάδες. Πριν περάσω να σας δώσω, κυρίες και κύριοι, σε πραγματικό χρόνο, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην εγχώρια αγορά, δευτερογενή αγορά, την ΙΔΑΤ, στα ελληνικά κρατικά ομόλογα, πώς έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πώς κλείνουν οι ασιατικές αγορές, συμβαίνει στις αγορές χρήματος, να δώσουμε την πρώτη επιχειρηματική είδηση της εβδομάδας που έρχεται από το Μυτιλινέο, ο οποίος υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία ENI για υβριδικό σύστημα ενέργειας στην Τινησία. Το έργο λοιπόν είναι από τα πρώτα στο είδος του παγκοσμίως, θα λειτουργεί εκτός δικτύου και περιλαμβάνει την εγκατάσταση 5 ΜΒ ηλιακής ενέργειας καθώς και σύστημα μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας, ενώ θα αξιοποιηθούν συνδυαστικά και με τους υφιστάμενους αεριοστρόβιλους, αναφέρει η Μυτιλινέως. Η Μυτιλινέως λοιπόν ανακοινώνει την εγκατρική της εταιρεία. Υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με την εταιρεία ENI Τινήσια με αντικείμενο τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή ενός καινοτόμου υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πετρελαϊκή εγκατάσταση Άνταμ στην περιφέρεια Τατουίν της Τινησίας. Το έργο αυτό που ανέλαβε ο Όμιλος Μυτιλινέως είναι ένα από τα πρώτα στο είδος του παγκοσμίως, θα λειτουργεί εκτός δικτύου και περιλαμβάνει την εγκατάσταση 5 ΜΒ ηλιακής ενέργειας καθώς και σύστημα μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας, ενώ θα αξιοποιηθούν συνδυαστικά και με τους υφιστάμενους αεριοστρόβιλους. Η παραγόμενη ενέργεια του υβριδικού αυτού συστήματος θα καταναλώνεται επί τόπου στις ιδιοκαταναλώσεις πετρελαϊκής εγκατάστασης ENI, ώστε να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση φυσικού αερίου στην παραγωγή και κατά συνέπεια αποφυγή εκπομπών 6.500 τόνων διοξιδίου του άνθρακα ανά έτος. Με αυτό το έργο, η ΜΕΤΚΑ ΙΕΤΖΕΝ, η θυγατρική του ομίλου Μυτιλινέου, συνεργάζεται με την ΕΝΑΙ για πρώτη φορά, υποστηρίζοντάς την ταυτόχρονα στην προσπάθεια απεξάρτησης από τον άνθρακα των δραστηριοτήτων παγκοσμίως μέσω της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η εκτέλεση του έργου, αναφέρει η ανακοίνωση του ομίλου Μυτιλινέου πριν από λίγα λεπτά, έχει ήδη ξεκινήσει και βάσει σύμβαση θα διαρκέσει 8 μήνες, ενώ για τα επόμενα 2 χρόνια η ΜΕΤΚΑ ΙΕΤΖΕΝ θα παρέχει υπηρεσίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου. Αυτά λοιπόν, είπαμε, οι καλές εταιρείες, ανεξάρτητα των εξελίξεων στην ελληνική αγορά, συνεχίζουν να αναπτύσσονται διεθνώς και ο Μυτιλινέος βέβαια είναι μία από αυτές τις ελάχιστες τουλάχιστον καλές εταιρείες που έχουμε στην Ελλάδα. Να περάσουμε λοιπόν τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς έχει ανοίξει η ΙΔΑΤ, η ηλεκτρονική δευτερογενή αγορά τίτλων της Τραπέζης Ελλάδος. Έχουμε λοιπόν στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας το μηνιαίο ελληνικό κρατικό ομόλογο είναι στο 1,41%, υποχωρεί 6% σχέση με την Παρασκευή, δηλαδή έχουμε αγορά του μηνιαίου ελληνικού κρατικού ομολόγου. Αγορά έχουμε και του τριμιαίου ελληνικού κρατικού ομολόγου, 1,49% η απόδοση, υποχωρεί 2,61% σχετικά με την Παρασκευή. Το εξαμηνιαίο ελληνικό κρατικό ομόλογο επίσης υποχωρεί 0,91% από την Παρασκευή, αλλά και εδώ έχουμε αγορά 1,09%. Από εκεί και πέρα, επειδή αναβλήθηκε η τρίτη έκδοση της Ελλάδος στο εξωτερικό, αναμένεται να είχαμε έκδοση 7 ετούς λόγω των αναταράξεων διεθνώς από τον πόλεμο, τον εμπορικό πόλεμο Αμερικής-Κίνας. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ και ημέρες καταγράφεται, κυρίες και κύριοι,
πτώση, ουσιαστικά πωλήσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων από την πενταετία και πιο πάνω. Έχουμε λοιπόν το πενταετές ελληνικό κρατικό ομόλογο πλέον, απόδοση 2,44% ενισχύεται 0,78% από την Παρασκευή. Το δεκαετές έχει αναρριχθεί πλέον 3,52%, κερδίζει 0,63% από την Παρασκευή. Το δεκαπενταετές έχει απόδοση 4,0%, ενισχύεται μισή ποσοστιαία μονάδα από την Παρασκευή. Το εικοσαετές έχει απόδοση 4,8%. Κερδίζει 0,33% την Παρασκευή και το 25ετές επίσης και εδώ έχουμε πωλήσεις. Απόδοση 4,45% το 25ετές ενισχύεται 0,45%. Βλέπουμε λοιπόν ότι πουλάνε σήμερα οι διαχειριστές ομολογιούχοι πενταετία, δεκαετία, δεκαπενταετία, εικοσαετία και 25ετία ελληνικά κρατικά ομόλογα. Αντίθετα όμως, στα ελληνικά ομόλογα χαμηλής διάρκειας, όπως είναι το μηνιαίο, το τριμηνιαίο και το εξμηνιαίο, υπάρχουν αγορές. Ωστόσο όμως είναι μικρές αυτές οι αγορές. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχει ανοίξει το ελληνικό χρηματιστήριο. Στο ξεκίνημα της δεύτερης εβδομάδας του Μαΐου, θυμίζω ότι την Παρασκευή ο γενικός δείκτης ενισχύθηκε 1,1%. Η κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστήριου είναι πλέον στα 51,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το ξεκίνημα, κυρίες και κύριοι, είναι υποτονικό. Ο γενικός δείκτης υποχωρεί 0,03%, 735,81 μονάδες. Ο τζίρος έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Σε περίπου 15 λεπτά από τώρα θα βλέπετε σε πραγματικό χρόνο στο κάτω μέρος της οθόνης τις τιμές των μετοχών και του γενικού δίκτυ και του τζίρου, αλλά πάντα με μια καθυστέρηση 20 λεπτών. Αυτό θα πρέπει να το επισημάνω. Θα σας λέω όμως σε πραγματικό χρόνο τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή την ώρα λοιπόν, και ενώ είμαστε ακριβώς 14 λεπτά μετά τη συνεδρίαση, ο γενικός δείκτης πέρασε τώρα που σας μιλώ σε θετική τροχιά 0,04, 736,33 μονάδες, με τον τζίρο να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τώρα πώς έχουν ανοίξει, κυρίες και κύριοι, τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, ξεκινάμε από τη Γερμανία. Η Frankfurt, ο DAX, υποχωρεί 0,48, 12.193 μονάδες. Στη Βρετανία έχουμε αμετάβλητο FTSE 100 στις 7.203 μονάδες. Το Παρίσι, ο CAC 40, χάνει 0,36, είναι 5.308 μονάδες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης των 50 μετοχών από Βρυξέλλες υποχωρεί 0,34 στις 3.349 μονάδες. Το Άμστερνταμ έχουμε πτώση 0,31%, 549,16 μονάδες. Στην Ισπανία η πτώση φτάνει το 0,39.089 μονάδες, το Μιλάνο πτώση 0,46, 20.778 μονάδες, Βρυξέλλες πτώση 0,48%, 3.487 μονάδες τοπικός δείκτης, το Όσλο έχουμε πτώση 0,58, 1.594 μονάδες, στα δύο χρηματιστήρια, στους δύο δείκτες της Μόσχας, ο ATX υποχωρεί 0,02 και ο MOEX χάνει 0,02, ενώ να σας πω ότι στην Κωνσταντινούπολη ο BIST 100 υποχωρεί 0,65% και βρίσκεται αυτή την ώρα 87.956 μονάδες. Πάμε να δούμε πώς έκλεισαν τώρα τα ασιατικά χρηματιστήρια. Στην Ιαπωνία είχαμε πτώση 0,79 του Nikkei 21.176 μονάδες. Στην Αυστραλία πτώση 0,21 6.297 μονάδες. Στη Σαγκάη μεγάλες απώλειες 1,21 2.903 μονάδες. Στην Κίνα, στο ένα από τους τρεις δείκτες πλήρης κεφαλαιοποίησης, είχαμε πτώση 1,60 το τοπικό δείκτη στις 12.797 μονάδες. Στο Hong Kong, θυμίζω, παρέμεινε κλειστό το Hong Kong λόγω αργίας. Στην Ταϊβάν είχαμε πτώση 1,44, 10.558 μονάδες. Στην Ταϊλάνδη πτώση 1,44, ο Ταϊβάν Weighted έκλεισε 10.558 μονάδες. Και στο χρηματιστήριο του ΣΕΤ της Νοτιού Κορέας είχαμε πτώση 0,28%, 1.644,03 μονάδες. Σε αυτό το σημείο, να περάσουμε στο πρώτο βίντεο της ημέρας. Πριν περάσουμε, να σας δώσω την εικόνα που έχουμε στα εμπορεύματα αλλά και στην αγορά του Forex. Να δούμε λοιπόν το τελεσίγραφο των εργαζομένων της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης προς την κυβέρνηση και στη διοίκηση, καθώς έχουν δώσει διορία μέχρι την Τετάρτη που μας έρχεται, 15 Μαΐου, οι εργαζόμενοι στην Εύουζου, προτού προβούν σε κινητοποιήσεις, καθώς παραμένουν πάνω από 7 μήνες απλήρωτοι και δεν έχει πραγματοποιηθεί μετάταξή τους σε άλλες θέσεις του δημοσίου. Να πούμε ότι αποκλειστικά μίλησε εδώ στην εκπομπή μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων της Βιομηχανίας Ζάχαρης, ο κύριος Χριστόδουλος Βαρκάκης. Το ρεπορτάζ είναι η Ελπίδα Πουρνάρα. Διορία ως την Τετάρτη 15 Μαΐου αποφάσισαν να δώσουν στην κυβέρνηση αλλά και τη διοίκηση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης οι εργαζόμενοι προτού προβούν σε κινητοποιήσεις. Κυρία αιτήματά τους, η υλοποίηση των προγραμμάτων μετατάξεων καθώς και το συνταξιοδοτικό. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, κ. Χριστόδουλος Βαρκάκης, επισήμανε πως σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση στα αιτήματα ως και τις 15 του μηνός, από την 5η 16 Μαΐου οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, καταλήψεις ή ακόμη και σε επίσχεση εργασίας. Οι εργαζόμενοι είναι επί 7 μήνες απλήρωτοι, συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος μηνός, με τις συνολικές οφειλές προς το μέρος τους να ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Στο ποσό αυτό σωρεύονται και οφειλές παρελθόντων χρόνων που διαμορφώνονται σε πάνω από 150.000 ευρώ. Δεν έχουμε πάρει ούτε μετάταξη, δεν έχει συμμετάσχει ακόμη κανένας και στο προσυνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο ψηφίστηκε.
και έχουμε και συνεχόμενα οφειλόμενα από την πλευρά της εταιρείας. Είμαστε δηλαδή απλήρωτοι συνεχόμενα 7 μήνες. Υπάρχουν φυσικά και κάποια οφειλόμενα από παρελθόντα έτη, αλλά το κυρίαρχο ζήτημα είναι αυτά τα οφειλόμενα των 7 μηνών, τα οποία μας έχουν εξαντλήσει και δυστυχώς μια μερίδα συναδέλφων μου πλέον κινούνται στα όρια της εξαντλίωσης, κύριε Ντόκα. Με τον κύριο Πιτσιόρλα δεν μιλάτε, δεν είχε πει ότι έχει λυθεί το θέμα, δεν έχετε επαφή? Φυσικά και μιλάμε και θα σας πω πού βρισκόμαστε και τι αποφάσεις έχουμε πάρει κιόλας για τις επόμενες ημέρες για το πώς θα κινηθούμε ως εργαζόμενοι. Λοιπόν, σχετικά με τη μετάταξη την οποία αναφέρατε, προγράμματα μετατάξεων και το προσυνταξιοδοτικό πρόγραμμα δεν έχουν εφαρμοστεί. Μπορεί να ψηφιστήκαν πριν από 5 μήνες, αλλά μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατόν να εκδοθούν υπουργικές εφαρμοστικές αποφάσεις. Οπότε δεν έχει γίνει τίποτα επί της ουσίας, κύριε Ντόκα. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, για τον κύριο Πιτσιόρλα που αναφέρατε, έχουμε αρκετές συχνές συζητήσεις και συναντήσεις. Δυστυχώς δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη. Υπάρχει, τουλάχιστον από την πλευρά του, βγάζει όλη εκείνη τη διάθεση. Υπάρχει, θα έλεγα, και υποσχεσιολογία που δεν μου αρέσει η έκφραση, ότι όλα θα λυθούν, όλα θα προχωρήσουν. Αλλά δυστυχώς ο καιρός περνάει. Φτάνουμε και μέχρι την ημερομηνία της συζήτησης στο αρμόδιο πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης, της αίτησης που έχει κατατεθεί από την πλευρά της εταιρείας, ούτως ώστε να υπαχθεί στην πτωχευτική διαδικασία η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Και αν μέχρι τότε δεν έχουν καταβληθούν τα οφειλόμενα στους εργαζόμενους, εάν δεν έχει αποκατασταθεί η εργασία των εργαζομένων μέσα αυτών των προγραμμάτων, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να περάσει και η συγκεκριμένη έτσι. Στις 10 Ιουνίου έχει οριστεί η συζήτηση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την αίτηση υπαγωγής της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης στο άρθρο 106 Δέλτα του Πτωχευτικού Κώδικα. Εγώ και κάθε εργαζόμενος της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης ελπίζουν ή θέλουν ή επιθυμούν, αν θέλετε, να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής. Κατά την ταπεινή μου άποψη, το εγχείρημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είμαι αισιόδοξος, θα έλεγα. Μακάρι όμως, μακάρι να τελεσφορήσουν αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, γιατί είναι κρίμα, άσχετα αν θα είμαστε ή δεν θα είμαστε εμείς στην βιομηχανία. Η βιομηχανία και η παραγωγή ζάχαρης θα πρέπει να υπάρχει, κύριε Ντόκα, να συνεχίσει, έστω να βρεθεί μια λύση για να ξαναξεκινήσει η παραγωγή ζάχαρης στη χώρα μας. Γιατί, κακά τα ψέματα, μια βιομηχανία τέτοιου εύρους άφηνε πάρα πολλά χρήματα στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνταν και γενικότερα στην εργασιακή κατηγορία των αγροτών. Λοιπόν, είναι μια ημέρα ρευστοποιήσεων σε όλη την Ευρώπη. Το ίδιο συμβαίνει και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα που σας μιλώ, κυρίες και κύριοι, το ελληνικό χρηματιστήριο σε πραγματικό χρόνο είναι μεταξύ αρνητικού και θετικού προσήμου. Τώρα που μιλάμε, ακριβώς 20 λεπτά μετά τη συνεδρία, ο γενικός δείκτης ενισχύεται 0,03736,23 μονάδες με τον τζίρο να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά τώρα τα εμπορεύματα, ο χρυσός 1.283,95 δολάρια ναογκιά, υποχρεώ 0,27%, ο άργυρος 14,672 δολάρια, ο μετρικός τόνος υποχρεώ 0,80%, ο χαλκός 2.742 δολάρια, ο μετρικός τόνος υποχωρεί σημαντικά 1,17% σχέση την Παρασκευή, το αργό πετρέλαιο ενισχύεται 0,36% στα 61,88 δολάρια το βαρέλι, το Brent ενισχύεται 0,89% στα 71,25 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο 2,615 δολάρια ανά ατμόσφαιρα υποχωρεί 0,15%, το αμερικανικό στάρι 422,38 δολάρια, το μπουσέλ υποχωρεί 0,38% και το μίνι αλουμίνιο 1.801,75 δολάρια. Ο μετρικός τόνος υποχωρεί 0,77%. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα και στα εμπορεύματα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα νομίσματα, ευρώ δολάριο 1,1225, εδώ το ευρώ πλέον υποχωρεί 0,07%. Ευρώ ελβετικό φράγκο 1,1345, το ευρώ υποχωρεί 0,22. Στερλίνα αμερικανικό δολάριο 1,3003, το βρετανικό νόμισμα κερδίζει 0,030 του αμερικανικού νομίσματος. Ευρώ στερλίνα 0,8631, το ευρώ υποχωρεί 0,15%. Ευρώ ρούβλι 73,48, το ευρώ ενισχύεται 0,47%. Αμερικανικό δολάριο γεν 109,66, το αμερικανικό νόμισμα υποχωρεί 0,26%. Και ευρώ αυστραλέζικο δολάριο 1,6106, εδώ το ευρώ, κυρίες και κύριοι, ενισχύεται 0,46%. Είμαστε ακριβώς 22 λεπτά, έχοντας διανύσει 22 λεπτά χρηματιστριακής συνεδρίασης. Ο γενικός δείκτης ενισχύεται 0,04, βρίσκεται σε 736,28 μονάδες. Ο τζίρος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και πάμε να δούμε τις μετοχές με τα μεγαλύτερα κέρδη και τις μεγαλύτερες απώλειες και αμέσως μετά θα δούμε το ρεπορτάζ για τον Όμιλο Κορέ και θα πάμε σε διάλειμμα. Στην πρώτη θέση λοιπόν έχουμε
Τη μετοχή της AES ενισχύεται 5,43, πλαστικά Θράκης κέρδη 4,10, ιατρικό Αθηνών κέρδη 3,33. Τράπεζα Ελλάδος Άνος 2,81, Κλουκίνας Λάπας κέρδη 2,78, Μέρμερε Κόμπινετ κέρδη 1,89, Άτικα Μπάνκ κέρδη 1,74 και Q&R Άνοδος 1,47% και συμμετοχές με τις ιδιαίτερες απώλειες συναντούμε. Μοτοδυναμική 7,80 υποχωρεί, Μεβάκο χάνει 3,09, ο Οργανισμός Λιμένος Πυρός χάνει 0,70, η Γκριβάλια που θα συγχωνευτεί από το Eurobank χάνει 2,69, η Πυρός υποχωρεί 2,73, η Ντραλότ 1,99, πτώση για Ελάκτρο 1,64, μεγάλες απώλειες 2,31% για τη ΔΕΗ στα 1,27 ευρώ. Σε αυτό το σημείο θα δούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε Ελπίδα Πουρναρά για την πορεία των εργασιών του Ομίλου Κορέ το 2018 και πώς προδιαγράφει το 2019. Θα πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα υποδεχθώ εδώ στα κεντρικά στούντιο του SBC στο Ηράκλειο της Αθήνας τον γνωστό δημοσιογράφο, τον κύριο Αθανάσιο Παπανδρόπουλο, για να έχουμε μια σημαντική κουβέντα για ό,τι συμβαίνει στην χώρα και διεθνή οικονομία. Θα έχουμε βέβαια και τηλεφωνικές συνδέσεις με Έλληνες χρηματιστές. Όλα αυτά σε περίπου 7 λεπτά από τώρα. Βίντεο κορές, διάλειμμα. Στις 11 η ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Η ενίσχυση της διεθνούς δραστηριότητας και η εδραίωση του μπραντ παγκοσμίως υπήρξε ο βασικός άξονα στρατηγικού σχεδιασμού για τον όμιλο Κορές το 2018 στο πλαίσιο της σύμπραξης με τη Morgan Stanley Private Equity Asia και την εταιρεία Profex, οδηγώντας σε ανάπτυξη σύν 8%. Οι διεθνείς πωλήσεις κατέγραψαν το 2018 ανάπτυξη της τάξης του 17%, συμμετέχοντας με ποσοστό 47% στις ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου, οι οποίες ενισχύθηκαν συνολικά κατά 8%, ξεπερνώντας τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Το διεθνές δίκτυο επεκτάθηκε με τη σημαντική προσθήκη της Κίνας, μια ανερχόμενη δύναμη στον τομέα των καλλυντικών, με εξαιρετικές προοπτικές για την Κορές, όπως δείχνει θετική αποδοχή των προϊόντων της κατά το λανσάρισμα της μάρκας το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές αγορές προτεραιότητας, Νορβηγία, Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία, συνέχισαν να καταγράφουν ανωδική πορεία συνολικά στο σύν 8% το 2018. Το 2018 σηματοδοτεί για τον όμιλο την επιτυχή ολοκλήρωση ενός εντατικού πλάνου ανάπτυξης και βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών, που εξασφάλισε την υγιή χρηματοοικονομική θέση του σε μια εξαιρετικά απαιτητική οκταετία. Της προσπάθειας αυτής ηγήθηκε ο κύριος Δημήτρης Βιδάκης, ο οποίος έχοντας οδηγήσει την ανάπτυξη του ομίλου άνω του 40% ενάντια στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, αποχωρεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και αναλαμβάνει πλέον τη νέα ιδιότητα του Συμβούλου Διοίκησης. Ο κύριος Βιδάκης υπήρξε επικεφαλής της ομάδας διοίκησης της Κορές από το 2011. Σε αυτή την κομβική χρονική στιγμή επαναπροσδιορίζεται η δομή και η στρατηγική του ομίλου υπό την κατεύθυνση του Γιώργου Κορέ και της διοίκησης του ομίλου. Το νέο σχήμα και στρατηγική αποτελούν το κατάλληλο υπόβαθρο για την ουσιαστική επέκταση και εμπορική επιτυχία της μάρκας Κορές σε σημαντικές διεθνείς αγορές που παρουσιάζουν εξαιρετικά περιθώρια ανάπτυξης για τον όμιλο, υπηρετώντας έτσι το όραμα ενός παγκόσμιου μπραντ. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Day to Day μέσα από το SBC καθημερινά Δευτέρως Παρασκευή. Είμαστε ακριβώς 11 το πρωί. Το ελληνικό χρηματιστήριο με οριακά κέρδη 0,17%, 737,27 μονάδες. Ο τζίρος ελαφρώς πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και πάμε τηλεφωνικά να συνδεθούμε με τη χρηματιστηριακή Solidus και τον οικονομολόγο τον κύριο Γιάννη Χριστόπουλο για να μας δώσει το πρώτο σχόλιο της εβδομάδας για την αγορά αλλά και πώς βλέπει γενικώς τώρα την οικονομία. Έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε 13 μέρες πριν από τις τριπλές εκλογές. Κύριε Χριστόπουλε, καλή εβδομάδα και καλή σας ημέρα. Επίσης, κύριε Ντόκα. Λοιπόν, πώς βλέπετε την αγορά, αν θα παραμείνουν οι επενδυτές στη ρόντα στάση αναμονής, καθώς φαντάζομαι τώρα οι δύο εβδομάδες που έρχονται εν ώψη των τριπλών εκλογών δεν προσφέρονται και για συμπεράσματα αλλά και για ανάλυση επενδυτικού ρίσκου, κύριε Χριστόπουλε. Από ό,τι βλέπουμε, κύριε Ντόκα, η χρηματιστηριακή αγορά για μια ακόμα μέρα κρατάει τα προσχήματα σχετικά με τις ξένες αγορές, γιατί το κλίμα βλέπουμε ότι έχει βαρύνει πάλι ελαίο κυρίως εμπορικού πολέμου και οπότε γίνεται το περιβάλλον ακόμα πιο θολό και δεν μπορεί να πάρουν έτσι μια καλή τοποθέτηση και μια καλή θέση για την ελληνική οικονομία και για το ελληνικό χρηματιστήριο. Συνεπώς φαντάζομαι και οι ξένοι δεν θα πάρουν ρίσκο και αναγκαστικά και ο τζίρος θα παραμείνει χαμηλός, οπότε είναι λίγο δύσκολο για την αγορά πλέον να επαναπροσεγγίσει τα επίπεδα των 780 μονάδων που πρέπει να υπερπηδήσει για να πάει πάνω από τις 800 μονάδες, κύριε Χριστόπουλε. Αυτό θα γίνει αν έχουμε μια καλή είδηση από την πλευρά της Αμερικής και των συζητήσεων που δεν σταματούν ποτέ μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Στην προεκλογική περίοδο έχουμε συνηθίσει όντως οι τζίροι να χαμηλώνουν, οι επενδυτές να μην τοποθετούνται πάρα πολύ έντονα
και ελπίζουμε να κυλήσει κάπως έτσι, να μην έχουμε μία άσχημη εξέλιξη. Το ότι η έκπτωση του ομολόγου λόγω των συνθήκων πήγε πίσω και αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή υποστηρικτικό στην υπέρβαση και στην άνοδο του γενικού δίκτυου. Αύριο έχουμε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου Εθνικής, την Πέμπτη έχουμε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου Ελληνικών Πετρελαίων. Περιμένετε κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα αποτελέσματα? Τα αιτήσια είναι ότι η Εθνική από σήμερα ξεκινάει και το πρόγραμμα εθελούσας εξόδου για περίπου 2.000 εργαζόμενους, κύριε Χριστόπουλε. Βλέπουμε μια διαφοροποίηση της μετοχής Εθνικής Τράπεζας από τις άλλες τράπεζες και σε αυτό έχει παίξει ρόλο και η αναδιάρθρωση που κάνει, η εθελούσια που, όπως είπατε, θα αρχίσει να τρέχει και μένει να δούμε μήπως έχουμε και εκεί μια έκπληξη και από τα αποτελέσματα, γιατί βλέπουμε ότι οι τράπεζες έχουν αρχίσει και μαζεύουν σιγά σιγά τους ισολογισμούς τους, τους βελτιώνουν, χωρίς βέβαια αυτό να είναι και υπέρ της οικονομίας, κύριε Ντόκα. Μάλιστα. Για τα ελληνικά πετρέλαια βλέπετε κάτι καινούριο στο πρώτο τρίμηνο ή επειδή είναι γενικά το πιο αδύναμο τρίμηνο δεν θα έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις? Ίσως να μην έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις εκεί. Τα προηγούμενα αποτελέσματα των ελληνικών πετρελαίων ήταν πράγματι θετικά, αλλά αν θέλουμε να τα σχετίσουμε με την πορεία της μετοχής, εκεί περισσότερο είναι το τι θα γίνει με την μετοχική σύνθεση και το πώς θα τρέξουν οι διαγωνισμοί που ενδιαφέρονται τα ελληνικά πετρέλαια και ενδιαφέρουν τα ελληνικά πετρέλαια. Τελευταία ερώτηση. Την ερχόμενη Πέμπτη το Eurogroup στην επίσημη ατζέντα έχει αξιολόγηση της ισπανικής οικονομίας και εμβάθυνση της Ευρωζώνης. Ατύπως θα συζητηθεί για πρώτη φορά το πακέτο παροχών του Πρωθυπουργού. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση ή θα τα αφήσουν όλα για μετά τις εκλογές, κύριε Χριστόπουλε? Καλό θα ήταν και για την κυβέρνηση και για το χρηματιστήριο και για την οικονομία να έχουμε ένα ξεκαθάρισμα το τι θα γίνει, να τοποθετηθούν οι Ευρωπαίοι και να προχωρήσουμε. Οτιδήποτε είναι σε αναμονή και οτιδήποτε μας βάζει ερωτηματικά κατά πόσο ξεφεύγουμε από την συμφωνία που έχουμε κάνει με τους Ευρωπαίους δεν είναι καλό, γιατί οι επενδυτές τα λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους και θα ήταν και μια ψήφος ακόμα εμπιστοσύνης, αν θέλετε, κύριε Ντόκα, των Ευρωπαίων στην ελληνική κυβέρνηση, και γιατί όχι, θα ήταν και μια έτσι αβάντα, να μου επιτραπεί ο όρος, για το εκλογικό αποτέλεσμα που θα προκύψει. Μάλιστα. Κύριε Χριστόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια στην εργασία. Να είστε καλά. Λοιπόν, το χρηματιστήριο με μικρά κέρδη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη που υποχωρεί, και σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τον Θανάση Παπανδρόπουλο, τον γνωστό δημοσιογράφο, κορυφαίο οικονομικό ρεπόρτερ τόσα χρόνια. Θανάση, καλώς ήρθες, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Δηλαδή, είναι αυτή η χώρα, δεν προχωράει που δεν προχωράει τίποτα. Έχουμε πλέον τις εκλογές μπροστά μας σε 13 μέρες από τώρα. Το δικό μου το ρεπορτάζ από το χώρο των επιχειρήσεων, όλοι έχουν πλέον σηκώσει τα μανίκια και περιμένουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Μια χώρα με τόσα προβλήματα. Είναι δυνατόν να αφήνει να περνά ήδη το πρώτο εξάμηνο χαμένο και αν πούμε ότι οι εκλογές όπως φαίνεται θα γίνουν τον Οκτώβριο εθνικές, να χάνετε τα 2/3 του έτους? Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, εσύ που έχεις ζήσει στο εξωτερικό, έχεις εργαστεί, δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα σταματάει μια χώρα, ας πούμε, επειδή είναι εκλογές μπροστά? Εγώ νομίζω πρέπει να το πάρουμε το πρόβλημα στις ευρύτερες διαστάσεις του Ανέστη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ολόκληρη η Ευρώπη, ναι, και ειδικότερα η Ευρωζώνη βρίσκεται στο επίπεδο ενός προβληματισμού μέσα από τον οποίο όμως δεν προβάλλουν λύσεις. Mm-hmm. Και τι θέλω να πω. Πρώτον, η Ευρώπη, επειδή άκουσα που μίλησες για το Eurogroup και αν θα πάρει αποφάσεις ή όχι. Ναι. Πρώτον, η Ευρώπη κάθεται σε ένα δημόσιο και ιδιωτικό χρέος το οποίο ξεπερνάει πλέον το 100% του συνολικού της ΑΕΠ. Mm-hmm. Με κάποιες εξαιρέσεις στο εσωτερικό, πλην όμως η γενική εικόνα είναι ότι ξεπερνάει το 100% και αυτό κυρίως λόγω Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδος. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό σε απόλυτους αριθμούς, αυτό το χρέος πλησιάζει τα 20 τρισεκατομμύρια ευρώ. Είναι, mm-hmm, δηλαδή μία ορολογιακή βόμβα που δεν αντιμετωπίζεται εάν η Ευρώπη δεν αποφασίσει τι
δημοσιονομική πολιτική θέλει για τον εαυτό της. Μάλιστα. Δηλαδή για την προστασία του ευρώ. Έτσι. Διότι το ευρώ δεν μπορεί να προστατεύεται κάθε φορά από έναν διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος θα παρανομεί συνεχώς. Έτσι. Δηλαδή θα καταπατά τον καταστατικό χάρτη, εκδίδοντας, συνέχεια... αγοράζοντας ομόλογα Μπράβο. Και εκδίδοντας χρήμα, Σωστά. χωρίς αυτό το χρήμα να πηγαίνει στη ζήτηση. Σωστά. Και εδώ έρχομε σε ένα άλλο θέμα σοβαρό. Είναι ότι η ποσοτική χαλάρωση του κυρίου Ντράγκη, πρέπει να δούμε πώς συμβαίνει, εσύ που τόσα χρόνια ασχολείσαι με τα οικονομικά όπως και εγώ, πώς συμβαίνει να ενισχύεται η ζήτηση σε μια ομάδα χωρών και να παραμένει μηδενικός ο πληθωρισμός. Βέβαια. Θα πει ότι κάτι γίνεται. Έτσι. Θα πει ότι το χρήμα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πηγαίνει εκεί που πρέπει να Ακριβώς. πάει. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν έχω να παρατηρήσω το εξής. Από μία έρευνα που έκανα επί πολλές εβδομάδες, παρατήρησα ότι ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων από την ενίσχυση που παίρνουν από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο εκτός Ελλάδος, πέρα από την Ελλάδα, είναι αρκετά, θα έλεγα, γενναιόδωρο εκτός Ελλάδος. Έτσι. Λοιπόν, παρατήρησα ότι ένα μεγάλο μέρος των πόρων αυτών πηγαίνει για τη στήριξη των μετοχών τους. Ναι. Δηλαδή, παίρνουν κεφάλαια από την αγορά για να αγοράζουν μετοχές και να κρατάνε τις τιμές ψηλές. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Υπάρχουν εκτιμήσεις που λένε ότι θα εκραγεί πριν το τέλος του χρόνου. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι μπορεί να κρατήσει ακόμα 1-1,5 χρόνο. Είναι σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω, δεν κάνουμε προφητείες. Είναι μπροστά μας η επόμενη είναι μια κρίση. Είναι επικίνδυνη κατάσταση. Μπράβο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, έχω την εντύπωση ότι η Ευρώπη, τα μέτρα, την παροχολογία που παρατηρείται στην Ελλάδα, θα προσπαθήσει να την μετριάσει για να κερδίσει χρόνο. Πλην όμως κερδίζοντας χρόνο, δεν λύνεις το πραγματικό πρόβλημα. Πετάς το τενεκεδάκι πιο πέρα. Ακριβώς. Ή κάλλιστα κάτω από το χαλί που λέμε βάζεις σκουπίδια. Αυτή την κατάσταση βλέπω. Τώρα, από την άλλη μεριά, στο εσωτερικό η οικονομία δεν πρόκειται να έχει τους ρυθμούς ανάπτυξης που αναμένονται, διότι ο τουρισμός φέτος δεν θα είναι όπως πέρσι. Αυτά είναι τα μηνύματα, Θανάση, από όλους. Και τους tour operator μας λένε ότι δεν θα είναι η χρονιά καλή. Από την άλλη όπως... μεριά η διαφημιστική αγορά έχει σχεδόν μηδενιστεί. Καταρρεύσει, λόγω των εκλογών. Λόγω των εκλογών. Σωστά. Και οι επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρομεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις δεν κάνουν επενδύσεις, πρώτον γιατί έχουν στενότητα κεφαλαίων και δεύτερον φοβούνται από την αβεβαιότητα που υπάρχει. Έτσι. Άρα... Και δεν ανανεώνουν και το μηχανικό εξοπλισμό, δηλαδή μετά από μια δεκαετία δεν κάνουν επενδύσεις να αλλάξουν αυτό. Αυτό είναι το φαινόμενο της αποβιομηχάνησης. Ακριβώς. Κατά συνέπεια θα συνεχίζεται η φυγή εγκεφάλων, δηλαδή θα χάνουμε πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Και η χώρα θα βρίσκεται συνεχώς σε μια κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Άρα γι' αυτό που λέω ο Ασά για τη φτωχοποίηση που έχει περάσει η Ελλάδα μετά την κρίση, νομίζω είναι... έχει στοιχεία πραγματικότητας. Φτωχοποιείται η χώρα στο μεγαλύτερο βαθμό. Έχει στοιχεία πραγματικότητας και έχουμε αποφύγει τα χειρότερα. Πρώτον, διότι λόγω της Αραβικής Άνοιξης είχαμε μια ξαφνική τόνωση του τουρισμού, η οποία είναι τελείως συγκυριακή. Έτσι. Και της Τουρκίας που ήταν. Η Τουρκία είναι άλλο πρόβλημα. Ναι. Είναι άλλο και πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θα το συζητήσουμε και αυτό, και το Brexit που οι Άγγλοι φέτος μειώσανε. Από την άλλη μεριά έχουμε αυτή τη στιγμή έναν παγκόσμιο, λανθάνοντα βέβαια, εμπορικό πόλεμο, ο οποίος μεταξύ Ευρώπης, μεταξύ Αμερικής και Κίνας, του οποίου η έκβαση είναι αβέβαιη, δεδομένου ότι οι Κινέζοι ελέγχουν πλέον ένα μεγάλο μέρος των πρώτων υλών στην Αφρική. Έτσι. Άρα μπορούν και καθορίζουν τις διεθνείς τιμές σε μεγάλο βαθμό. Και από την άλλη μεριά είναι μια χώρα με 1,5 σχεδόν δισεκατομμύριο καταναλωτές, οι οποίοι αποτελούν εμπορική δύναμη πρώτης γραμμής. Και είναι και ο πιστωτής της Αμερικής με 1,1 τρισεκατομμύρια αμερικανικά ομόλογα, έτσι. που αν αυτό το κάνει ο Κινέζος, πατήσει το κουμπί και αρχίσει και πουλάει αμερικανικά ομόλογα,
Εκεί να δω τον Τραμπ. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Γιατί δεν το λένε αυτό ότι είναι ακριβώς ο βασικός αγοραστής. Αυτό το πρόβλημα συνδέεται με εκείνο που είπα προηγουμένως, συνδέεται δηλαδή με το παγκόσμιο πλέον δημόσιο και ιδιωτικό χρέος. Και στην Αμερική είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Στην Αμερική τα δύο αυτά χρέη συμποσούμενα φτάνουν περίπου στο 180% του ΑΕΠ. Είναι μεγάλο νούμερο. Mm. Γιατί δεν τα βρίσκει ο Τραμπ τώρα με τον Κινέζο, πιστεύεις? Δηλαδή έχει να κάνει τώρα ότι... Εγώ νομίζω ότι είναι ένας πόλεμος ανακοινώσεων και επικοινωνιακός. Δεν νομίζω ότι στην ουσία υπάρχει βαθύτερο περιεχόμενο. Mm-hmm. Οι Κινέζοι θέλουν να μπουν στην παγκόσμια αγορά και να έχουν ένα ποσοστό που να ικανοποιεί την εξωστρέφειά τους. Mm-hmm. Και εφόσον το βρουν αυτό το ποσοστό, νομίζω ότι θα επικεντρωθούν στην εσωτερική τους αγορά. Μάλιστα. Αυτό όμως, εάν γίνει, δεν ευνοεί την Αμερική, κυρίως ως προς την μεταφορά τεχνολογίας. Αυτή τη στιγμή η Αμερική, το μεγάλο πλεονέκτημά της έναντι των Κινέζων, είναι ότι οι Κινέζοι μπορούν να κλέβουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες υψηλή τεχνολογία, τεχνογνωσία. Μπράβο, ναι. Εάν αυτό σταματήσει, εκεί πρέπει να δούμε πού θα εξισορροπήσει η κατάσταση. Σωστά. Θα γυρίσουμε στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Με το Brexit τι βλέπεις τελικά? Θα γίνει το Brexit ή πάμε για δεύτερο? Το Brexit είναι, εξελίσσεται πλέον σε μια ηλαροτραγωδία, διότι αφενός μεν η βρετανική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, από την άλλη μεριά κανένας δεν θέλει να πάρει τις ευθύνες του. Ναι. Και νομίζω ότι και για την αγγλική, τη βρετανική ηγεσία, αλλά και για το βρετανικό λαό, δεν περιποιεί τιμή. Σίγουρα. Αυτή, με βάση την εμπειρία και τα χρόνια της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και όλα αυτά. Και από την άλλη μεριά, βλέποντας ότι ο κύριος Φάραντς ενδεχομένως θα επανεκλεγεί θριαμβευτικά, είναι ένα τελείως απογοητευτικό φαινόμενο, το οποίο όμως πρέπει να το τοποθετήσουμε σε μια ευρύτερη βάση. Δηλαδή, οι ευρωπαϊκοί λαοί τελικά τι καταλαβαίνουν από την Ευρώπη, τι έχουν καταλάβει και τι θέλουν να καταλάβουν. Και εκεί νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον έλλειμμα επικοινωνίας ή έλλειμμα οποιασδήποτε ενημέρωσης. Υπάρχει έλλειμμα διανοητικό, το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα από τα όλα τα υπόλοιπα μεγάλη κουβέντα ακριβώς. Δεν καταλαβαίνουν οι λαοί πλέον. Ψηφίζουν άλλα αντί άλλων και μετά το βρίσκουν μπροστά τους και σου λέει. Μπορούμε διότι, τώρα να το αλλάξουμε. Για να πάρω ένα παράδειγμα, να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Όταν μια Ιταλία αναδεικνύει τον κύριο Σαλβίνι να τη διοικήσει, μια Ιταλία η οποία έκατσα και υπολόγισα στα 60 και πλέον χρόνια υπάρξεως της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πάρει πάνω από 8 τρισεκατομμύρια επιδοτήσεις μόνο για τη γεωργία της, έτσι. Και όταν είναι γνωστό ότι ένα μέρος αυτών των επιδοτήσεων το εκμεταλλεύονται οι διάφορες μαφίες, δηλαδή η Καμόρα, η μαφία και δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες μαφίες, θεωρώ ότι είναι, ας πούμε, κοροϊδία έναντι της νοημοσύνης μου να μου λες ότι εγώ βγάζω το Σαλβίνι γιατί δεν μου αρέσει η Ευρώπη. Όχι. Σωστά, σωστά. Πάρε μια ανάσα, Θανάση Παπανδρόπουλε, θα επιστρέψω μαζί σου να δώσω απλώς κάποια στατιστικά στοιχεία αυτή τη στιγμή για την αγορά. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης ενισχύεται 0,15-737,10 μονάδες, ο τζίρος ελαφρώς πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι στα ομόλογα αυτή τη στιγμή έχουμε ρευστοποιήσεις των ελληνικών ομολόγων. Καθώς πάει προς τα πίσω, μπορεί και να μην έχουμε καθόλου τρίτη έξοδο της Ελλάδος στις αγορές. Ενώ όταν ήμασταν έτοιμοι για 7 ετές, λόγω της κακής εικόνας του διεθνείς αγορές, αυτό αναβλήθηκε από τον κύριο Τσακαλώτο. Την ίδια ώρα στην Ευρώπη, σήμερα, να πούμε ότι επικρατούν πτωτικές τάσεις. Η Φραγκφούρτη χάνει 0,87, το Λονδίνο 0,15, το Παρίσι 0,66, το Άμστερνταμ 0,48, η Μαδρίτη 0,44, το Μιλάνο 0,68, Βρυξέλλες πτώσεις 0,90, πτώσεις στη Μόσχα 0,69, ενώ και στη γειτονική μας Τουρκία οι απώλειες φτάνουν το 0,80%. Πάντα μαζί μας εδώ στα κεντρικά στούντα του SBC ο γνωστός δημοσιογράφος, κορυφαίος στο οικονομικό ρεπορτάζ, ο κ. Θανάσης Παπανδρόπουλος. Θανάση, να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας, καθώς σε 7 μέρες από σήμερα όλοι οι συνταξιούχοι, να είναι καλά οι άνθρωποι, θα πάνε να εισπράξουν τη 13η σύνταξη, η οποία δεν είναι 13η, αλλά εν πάση περιπτώσει έστει βάθος ο Πρωθυπουργός. Αυτή η χώρα των επιδομάτων και των παροχών που έχει εθιστεί τόσος κόσμος, πώς θα μιλήσεις για μια χώρα να βρουν επενδύσεις, να βρει ο κόσμος δουλειά, να δουλέψει και να βελτιώσει και να παράξει το ΑΕΠ, όταν η πίτα θα συνεχώς θα μικραίνει αντί να μεγαλώνει? Λοιπόν, να έρθουμε στο θέμα της σύνταξης, έτσι. Ναι.
Θα πάρω την προσωπική μου περίπτωση. Εγώ στα 5 τελευταία χρόνια είδα σωρευτικά, ναι, έτσι, τη σύνταξή μου να μειώνεται σωρευτικά, πάντα μιλάω, κατά 35.000 ευρώ. Mm-hmm. Και κάπου στο τέλος του 17, αν θυμάμαι καλά, πήρα ένα επίδομα 220 ευρώ. Ναι. Και θα πάρω ενδεχομένως και άλλα 310. 20 Μαΐου τώρα. Στις 20 Μαΐου. Δηλαδή, ναι, από τις 35.000 θα μου επιστραφούν 530 ευρώ. Μάλιστα. Αν αυτό τώρα θεωρείται ότι λύνει, ναι, γενικότερα προβλήματα, μακάρι, μακάρι να του βγει του κυρίου Πρωθυπουργού. Γιατί το κάνει αυτό, πιστεύεις τώρα? Δηλαδή, διακινδυνεύει τη χώρα, την οικονομία, την ισορροπία? Χωρίς να θέλω τώρα. Θεωρώ ότι είναι προσβλητικό, ναι, μία ολόκληρη ηγεσία, κυβερνητική ηγεσία, ναι, ναι, να θεωρεί ότι το σύνολο ενός λαού αποτελείται από επέτες. Σωστά. Δεν είμαστε επέτες. Βέβαια. Είμαστε ένας λαός που πρέπει να δημιουργήσουμε, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση ορθολογικά, σοβαρά και υπεύθυνα και να μπορέσουμε να δούμε πώς θα παράγουμε τον απαραίτητο πλούτο για να ξεπληρώνουμε εν μέρη τα χρέη και, ναι, να μπορούμε να ζούμε με σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ θέλουν να μας πείσουν ότι είμαστε ένας λαός επετών και επιδοματούχων. Δεν είμαστε. Πώς να το κάνουμε? Ή τουλάχιστον ορισμένοι από εμάς αισθάνονται ότι δεν είναι. Mm-hmm. Τι συμβαίνει? Στο μέτρο που αυτή η πολιτική εξακολουθεί να ασκείται, έχουμε φυγεί των δυναμικότερων στοιχείων. 500.000 Έλληνες έχουν φύγει. Ναι, ναι. Και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Αυτό είναι, δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Όπως και εταιρείες δεν έρχονται εδώ να, λοιπόν, φτιάξουν. Τώρα έχουν μανάδες αρχίσει να φεύγουν και εταιρείες. Έτσι. Διότι τα φορολογικά καθεστώτα εδώ στην γειτονιά μας, Βουλγαρία, Ρουμανία, ναι, 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 είναι πολύ πιο ευνοϊκά. Ναι, βέβαια. Ενδεχομένως δε, εάν ενταχθεί σε κάποια φάση και η Βόρειος Μακεδονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, εδώ δεν θα μείνει πλέον επιχείρηση που να ασκεί και να φορολογείται στην Ελλάδα. Σωστά. Λοιπόν, αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και όχι εάν θα δοθεί μέρος κάποιας σύνταξης σε κάποιους που έχουν όντως την έχουν ανάγκη. Σωστά. Χωρίς να υποτιμώ ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Σίγουρα υπάρχουν. Αλλά δεν τους λύνει το πρόβλημα. Ακριβώς, ακριβώς. Εφόσον το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι μια μεγάλη διαφορά ή μικρή διαφορά, αυτό θα παίξει ρόλο στη διάρκεια του καλοκαιριού από την κυβέρνηση να ενισχύσει αυτό το πακέτο μέτρο, να παίξει περισσότερο στην παραχολογία, να πει, ας πούμε, να πάει ακόμη και σε μερική άρση των capital controls, έτσι ώστε, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι να μας αναβαθμίσουν περαιτέρω δεν πρόκειται οι ξένοι και αν δεν αρθούν τα capital controls, είναι βασικό κομμάτι. Τι πιστεύεις? Εγώ ξεκινάω από την αφετηρία του κυρίου Πρωθυπουργού, ναι, ο οποίος κατάφερε από ένα 4% που εκπροσωπούσε ο ίδιος και που ήταν οι συνιστώσεις, ναι, του, ναι, κόμματός του, να γίνει δύο φορές, να εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός. Σωστά. Και στην ουσία να κυβερνά 4,5 χρόνια τώρα. Το στόχος του κυρίου Τσίπρα, κατά τη γνώμη μου, είναι να ηγηθεί για πάρα πολλά χρόνια της κεντροαριστεράς. Ναι. Άρα πρέπει να απορροφήσει, πέραν του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει ήδη απορροφήσει, πρέπει να απορροφήσει και το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, mm-hmm, δηλαδή το σημειτικό ΠΑΣΟΚ, ώστε να μπορέσει να έχει έναν πόλο που να του επιτρέπει την όποια ενεργό συμμετοχή στο εκλογικό γίγνεσθε της χώρας. Ναι. Αυτός είναι ο βασικός του στόχος και νομίζω ότι από τις ευρωεκλογές θα προσπαθήσει να αντλήσει διδάγματα. Πρώτον, το πώς θα κυριαρχήσει στον ελληνικό κεντροαριστερό χώρο, το πώς εν συνεχεία θα γίνει αποδεκτός από την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και πώς, κατά τρίτον, θα εμποδίσει το πιο προοδευτικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας να συμμαχίσει με ένα μέρος της κεντροαριστεράς. Αυτοί νομίζω είναι, mm-hmm, οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας
και το ερώτημα είναι τι είδους ποιότητα θα δώσει στις κινήσεις του. Σωστά. Εκλογές πάντως πρόωρες μέσα στον Ιούνιο, Ιούλιο δεν το βλέπεις, έτσι, θεωρείς ότι είναι στα... Δεν νομίζω, εκτός βέβαια και αν το... Αν η διαφορά είναι μεγάλη, εννοείς πάνω από 10 μονάδες, έτσι, που θα είναι καταιγιστικά. Ακριβώς. Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος και αυτός θα ζητήσει, λέει, από τον Πρωθυπουργό, αν χάσει με μεγάλη διαφορά, να πάει στο Ζάπιο το ίδιο βράδυ των ευρωεκλογών και να προκηρύξει εκλογές. Ποιο πιστεύεις θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα αντιμετωπίσει εφόσον γίνει Πρωθυπουργός? Ο χρόνος είναι αντίπαλός του, τι είναι? Τα στελέχη που θα έχει δίπλα του, τι πιστεύεις? Τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει περίπου ένα παρεμφερές πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να δώσει μία πνοή πιο φιλελεύθερη, θα έλεγα, στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Θέλει δηλαδή να την κάνει ένα σύγχρονο κόμμα, ναι, του 21ου αιώνα. Μπορεί να το κάνει με τόσες φατρίες και με τόσες οικογένειες εκεί μέσα. Μην ξεχνάμε, με βλέψεις, μια εποχή που θα κυριαρχείται από την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, από, ναι, το, ναι, ψηφιακό περιβάλλον κτλ. Και δυστυχώς υπάρχουν μεγάλα βαρύδια στο εσωτερικό του κόμματος, τα οποία μια θεαματική νίκη θα του επιτρέψει να τα περιθωριοποιήσει. Μπράβο. Εάν όμως η νίκη δεν είναι τέτοιας εκτάσεως ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό που θέλει, θα έχει, νομίζω, προβλήματα. Βλέπεις ρεβάνς από τη Νέα Δημοκρατία, από κάποιους παλιούς, παλιά στελέχη, και από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, αν γίνει δεύτερο κόμμα, βλέπεις επίσης ξανά επιστροφή στην εικόνα της Αθήνας και όλα αυτά που ζήσαμε το 10 μέχρι το 14? Εκείνο που βλέπω είναι ότι, όπως έγραψε και ο συνάδελφος κατά τα άλλα στο Βήμα της Κυριακής, είναι τα 16, οι 16 εκκρεμότητες. Ναι. Δηλαδή, εκκρεμότητα το μάτι, τα 100 δις του πρώτου εξαμήνου του 2015, ναι, η υπόθεση Πετσίτη, κάποιες συμβάσεις κτλ. Εκεί δεν ξέρω το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά είναι θέματα σοβαρά που μπορεί να κινηθεί και η δικαιοσύνη ή να κινηθούν και άλλοι μηχανισμοί, ώστε αυτά τα θέματα να έρθουν στο προσκήνιο. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό εξυπηρετεί τα γενικότερα συμφέροντα της χώρας, ναι, δεδομένου ότι ό,τι έγινε. Έτσι. Το να ξύνουμε πληγές, ιδιαίτερα με ένα σύστημα δικαιοσύνης που είναι πάρα πολύ αργό στην απονομή του και ούτε πρόκειται να αλλάξει. Νομίζω ότι θα πρέπει το πολιτικό σύστημα να επικεντρωθεί σε άμεσες και ζωτικές μεταρρυθμίσεις και να αφήσει τις εκδικήσεις και άλλα τεινά κατά μέρος. Υπό αυτή την έννοια, διαφωνώ με κάποιες ανακοινώσεις ότι εγώ θα τους πάω μέχρι τέλος. Ναι, ναι, αυτά. Ξεκίνησα από τον κύριο Σαμαρά, ναι, και το είπαν και άλλοι. Λοιπόν, ωραία. Μένει μαζί μας ο Θανάσης Παπανδρόπουλος για το επόμενο κομμάτι, να συζητήσουμε και για το θέμα της Τουρκίας και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά θα ήθελα βέβαια και για το θέμα της επόμενης ημέρας, για την ελληνική οικονομία, τεχνητή νοημοσύνη, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Κανείς δεν μιλάει για αυτά σε μια χώρα η οποία έτσι κι αλλιώς είναι ουραγός στις τεχνολογικές εξελίξεις. Έδειξαν πρόσφατα στοιχεία του ΟΑΣΑ ότι είμαστε στις τελευταίες χώρες όπου οι άνθρωποι είναι ουσιαστικά με την πληροφορική εξοικειωμένη. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτά από τώρα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είμαστε ακριβώς 30 λεπτά μετά τις 11 το πρωί. Βλέπετε πάντα την καθημερινή εκπομπή Day to Day ζωντανά μέσα από το SBC. Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019, το ελληνικό χρηματιστήριο μεταξύ φθοράς και αθαρσίας, σχεδόν αμετάβητο γενικός δείκτης, πολύ χαμηλός τζίρος, μην περιμένετε σπουδαία πράγματα μέχρι και τις εκλογές. Όλοι πλέον σταματούν, περιμένουν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, των δημοτικών και περιφερειακών. Πάντα μαζί μου ο δημοσιογράφος Θανάσης Παπανδρόπουλος. Θανάση, ένα σχόλιο για την Τουρκία. Νομίζω ότι πλέον ο Ερντογάν έχει απασφαλίσει όλα τα επίπεδα. Όταν πάει πλέον στην ΑΟΣ, την Κυπριακή, και βάζει μέσα, ας πούμε, το καράβι, λέγοντας σαν αγνοεί τους υπόλοιπους, δεν ξέρω πού θέλει να το πάει. Νομίζω ότι δεν θα έχει σε αυτό αποτελέσματα ή επιπτώσεις. Νομίζω ότι η Τουρκία πλέον έχει ακολουθήσει το δρόμο της σταδιακής αποδυτικοποίησεώς της, δηλαδή της απομάκρυνσής της από τη Δύση. Έκλεισε, λες, ο δρόμος. Εκτός αν βγει αύριο ένας νέος πρόεδρος Τούρκος και... Ναι, πράγμα αρκετά δύσκολο. Διότι η ισλαμοποίηση των Τούρκων γίνεται με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι οι όποιες κοινωνικές και ψυχολογικές αλλαγές.
Αυτό προκύπτει από δύο κατευθύνσεις, τις οποίες εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε δώσει ιδιαίτερο βάρος. Το πρώτο στοιχείο είναι η τζαμοποίηση της Αγίας Σοφιάς. Δηλαδή η μετατροπή της Αγίας Σοφιάς από μουσείο σε τζαμί, για μένα έχει συμβολικό χαρακτήρα. Πρώτον, διότι καταφέρει ένα σοβαρό πλήγμα κατά της αντιλήψεως, της χριστιανικής αντιλήψεως και ιδιαίτερα βέβαια της ορθόδοξης χριστιανικής αντιλήψεως. Και δεύτερον, είναι μήνυμα προς τους φίλους του. Είναι μήνυμα δηλαδή προς το Ισλάμ και κυρίως προς το Ιράν, ότι να, εγώ είμαι αποφασισμένος να μεταφέρω πλέον την αντιπαλότητα και σε θρησκευτικό και σε ιδεολογικό και κατ' επέκταση σε πολιτικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις που κάνει σε τζαμιά η Τουρκία στην Αφρική έχουν μεγάλη σημασία και βεβαίως οι επενδύσεις που κάνει σε τζαμιά στην Ευρώπη, όπου θέλει να δείξει ότι ο ερδογανικός Ισλαμισμός είναι ενδεχομένως το μέλλον του Ισλαμισμού. Βέβαια, στο επίπεδο αυτό θα έχει απέναντί του ένα μέρος του αραβικού κόσμου. Ο αραβικός κόσμος δεν την πολύ πηγαίνει την Τουρκία, διότι έχει κάποιες κάτι θυμάται από την Οθωμανική εποχή. Πλην όμως, σε κάποια φάση νομίζω ότι η Τουρκία θα θελήσει, να, όπως και ο Νταβούτογλου το έχει περιγράψει στο βιβλίο του, να επανασυστήσει ένα είδος ιδεολογικής ισλαμικής κυριαρχίας, όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο του Νταβούτογλου. Μάλιστα. Όλα αυτά δεν είναι καλά νέα, διότι ενδέχεται να δημιουργήσουν μεγάλες αβεβαιότητες στην περιοχή μας και η ενδείξεις είναι προς αυτή την κατεύθυνση, βλέποντας το πώς ενεργεί η Τουρκία στην περίπτωση της αυτόνομης οικονομικής ζώνης της Κύπρου. Κατά τη γνώμη μου, πλέον η Τουρκία δεν είναι σύμμαχος της Δύσης, είναι ένας λανθάνων αντίπαλος και θα έλεγα με αρκετά ύπουλες προθέσεις. Μάλιστα. Θα ενεργεί πάντα εκεί όπου μπορεί, με αποσταθεροποιητικές προδιαθέσεις και θα χρησιμοποιεί ό,τι όπλα του προσφέρονται ο κύριος Ερντογάν, ενδεχομένως το μεταναστευτικό ή και εσωτερικές ταραχές σε χώρες ευάλωτες και ευαίσθητες απέναντι στο Ισλάμ. Σωστά. Πάμε τώρα σε εμάς τώρα. Μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία θα έπρεπε λογικά να πρωταγωνιστεί στις νέες τεχνολογίες, καθώς όπως είπες πολύ σωστά, βγάζουμε λαμπρά μυαλά τα οποία βέβαια δεν κάθονται. Και κανείς από τους πολιτικούς και εν ώψη των ευρωεκλογών, φαντάζομαι και εν ώψη των εθνικών εκλογών, δεν μιλάει για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, δεν μιλάει για την προετοιμασία αυτού του λαού για τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά θα έρθουν με πολύ γοργούς ρυθμούς. Έχουν έρθει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δηλαδή τελικά η κάθε πολιτική εξουσία, η πολιτική κάθε γενιάς, τι θέλουν τον κόσμο, πρόβατα, να μην ξέρει, να είναι μάζα, να είναι χυλός? Σου λέει, όποιος μπορεί και έχει λεφτά ή σπουδάζει, θα καταφέρει. Οι υπόλοιποι θα μείνετε πίσω. Πώς το κρίνεις αυτό? Κοίταξε, οι πολιτικές εξουσίες πάντοτε ήθελαν να έχουν απέναντί τους υπηκόους αντί να έχουν πολίτες. Ναι. Άλλο υπήκοος, άλλο πολίτης. Κατά συνέπεια, για μια μεγάλη περίοδο, οι εξουσίες ήσαν αυταρχικές και δεσποτικές. Αυτό έχει τελειώσει σε ένα μέρος της Δυτικής Ευρώπης. Σε ένα άλλο κομμάτι της, το ανατολικοκεντρικό αλλά και το βαλκανικό, εξακολουθεί να υφίσταται. Δηλαδή, εμείς εδώ, από το 1830 και μετά, δημιουργήσαμε ένα πελατειακό κράτος. Ναι. Είμαστε στο 2000, πάμε για το 2020 και θα γιορτάσουμε και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Και δυστυχώς το πελατειακό αυτό κράτος όχι μόνο υπάρχει, αλλά συνεχώς ενδυναμώνεται και οι εκάστοτε πολιτικές εξουσίες, αντί να το μεταρρυθμίσουν,
ενεργούν κατά τρόπο τέτοιο ώστε να το διαιωνίσουν. Ναι. Ενστερνίζει ότι φταίει ότι δεν περάσαμε εμείς αναγέννηση, δεν περάσαμε μεσαίωνα. Αυτό είναι τώρα μύθος, έτσι που λένε. Αυτά δεν είναι. Γιατί υπήρχε τότε ένας ελληνισμός του εξωτερικού, ο οποίος ήταν πολύ προσαρμοσμένος και στην αναγέννηση και στο διαφωτισμό. Σωστά. Αυτόν τον ελληνισμό, το εσωτερικό μέτωπο, τον απέρριψε. Σωστά. Ή δεν τον άφησε ποτέ να... Τον απέρριψε, ενσυνειδήτως τον απέρριψε. Ναι, ναι. Έχει λοιπόν η Ελλάδα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα διανοητικής προσαρμογής και από την άλλη μεριά δύσκολα μπορεί να μπει στη φιλοσοφία των νέων τεχνολογιών, οι οποίες στην ουσία είναι απελευθερωτικές τεχνολογίες. Σου επιτρέπουν πολύ γρήγορη πληροφόρηση. Μπράβο. Σου επιτρέπουν ευρεία πληροφόρηση. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να πληροφορηθεί για ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Μπες στο λίμα πυρηνική ενέργεια. Ναι. Θα εν ρηπή οφθαλμού θα έχεις πρόσβαση σε περίπου 2,5 δισεκατομμύρια πληροφορίες. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, είναι ένας πακτολός. Βέβαια. Αντί λοιπόν αυτόν τον πακτολό ο κοινός πολίτης να τον αξιοποιεί για να ενδυναμώσει το κριτικό του πνεύμα, στην ουσία αποβλακώνεται. Μάλιστα. Γιατί? Διότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν χάσει πλέον την αίσθηση της αναζήτησης. Μάλιστα. Δεν είναι περίεργοι, δεν είναι αρκετά περίεργοι. Μάλιστα. Και η έλλειψη περιέργειας σε διανοητική αδράνεια. Μάλιστα. Αυτό έχει να κάνει και με την καταπώνηση όλα αυτά τα χρόνια. Έχει κουραστεί ο άλλος, έχει βαρεθεί. Βεβαίως. Και σου λέει ότι. Βεβαίως. Και απορροφάται από μικρά προβλήματα της καθημερινής ζωής, ναι, ναι, στα οποία δίνει μεγάλες διαστάσεις. Μπράβο. Με αποτέλεσμα να μην βλέπει το μεγάλο κύμα που έρχεται. Και να ασχολείται, ας πούμε, με τον κυματισμό της παραλίας. Σωστά. Γι' αυτό και όλοι πέφτουν από τα σύννεφα και έτσι, δεν καταλαβαίνουν. Και σε κάποια στιγμή έχουμε την ανατολική τάση ότι πρέπει να έρθει κάποιος μεγάλος δεσπότης, ναι, και να μας δώσει λύσεις σε τελείως υποκειμενικά προβλήματα. Σωστά. Λοιπόν, να κλείσουμε την κουβέντα μας, την πάτε ενδιαφέρουσα με τις ευρωεκλογές που έρχονται. Πόσο σημαντικό τελικά είναι και για τα νέα παιδιά, τους μηνούς 17χρονους να πάνε να ψηφίσουν, αλλά γενικά πόσο σημαντική είναι η ψήφος σε αυτές τις ευρωεκλογές, όπου όπως είπαμε, είναι η επόμενη μέρα, το μέλλον της Ευρώπης. Δεν ψηφίζουμε μόνο για την Ελλάδα, ψηφίζουμε για την Ευρώπη. Που κανείς βέβαια δεν το συζητά έτσι, ούτε στα πάνελ πουθενά. Την προσεχή πενταετία η Ευρώπη θα πρέπει να αποφασίσει πρώτον για το συνολικό πολιτικό της μέλλον, mm-hmm, και δεύτερον για την οικονομική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη. Mm-hmm. Ένα ευρώ χωρίς πολιτική στήριξη δεν θα είναι πάντοτε ένας παράγοντας αβεβαιότητας. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί λύση στην πολιτική στήριξη του ευρώ, που σημαίνει μεταρρυθμίσεις και σε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και σε θεσμικά όργανα. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, όταν ήδη στην οικονομία το 90% των αποφάσεων είναι αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών, δηλαδή mm-hmm, είναι αποφάσεις που παίρνονται πλέον στις Βρυξέλλες στα διάφορα συμβούλια, μπράβο, Υπουργών, δεν μπορεί ο πολίτης να λέει ότι δεν με αφορούν οι ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές μας αφορούν και μας αφορούν πολύ μάλιστα. Μπράβο. Διότι εκεί σε άλλα επίπεδα αποφασίζονται πράγματα της καθημερινής ζωής. Υπό αυτήν την έννοια νομίζω ότι πρώτον πρέπει οι πιο εκλεκτοί να εκλεγούν στο Ευρωκοινοβούλιο. Mm-hmm. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως. Και από την άλλη μεριά πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, διότι πρέπει να δείξουμε ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη για το μέλλον μας. Έτσι. Λοιπόν, Θανάση, ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη των ευρωεκλογών. Να ξέρεις, την επόμενη θα έρθεις για να σχολιάσουμε μαζί το αποτέλεσμα. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κ. Θανάσης Παπανδρόπουλος, γνωστός δημοσιογράφος, κορυφαίος του οικονομικού ρεπορτάζ. Και πάμε να συνδεθούμε τώρα με τα γραφεία της Μπέτα Χρηματιστηριακής. Μας περιμένει ήδη υπομονετικά και ευχαριστώ θερμά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κ. Ευάγγελο Χαρατζή. Κύριε Χαρατζή, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Επίσης. Τι γίνεται, πώς ξεκινάει η δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου για το χρηματιστήριο, τι βλέπετε? Κοιτάξτε, έχουμε σημαντικά νέα αυτή τη βδομάδα. Καταρχάς, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Κινέζων στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Αμερικής Κίνας. Ναι. Ύστερα από την επιβολή των νέων κυρώσεων από την πλευρά των Αμερικάνων.
Το ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι περιμένουμε σήμερα να ανακοινωθούν οι διάφορες αναπροσαρμογές οι οποίες θα γίνουν στους δείκτες της Morgan Stanley, που λίγο πολύ θα καθορίσουν τις ροές και των κεφαλαίων σε σχέση με τις ελληνικές μετοχές βέβαια που μας απασχολεί εμάς, μέχρι το τέλος του μήνα. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις. Θεωρείται ότι η Εθνική και η Eurobank θα μπουν στους δείκτες. Από την άλλη πλευρά, επειδή αυξάνεται η στάθμιση κάποιων χωρών και μπαίνουν και κάποιες καινούργιες, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν και κάποιες σοβαρές εκροές. Οπότε μένει να δούμε με βάση τις ανακοινώσεις οι οποίες θα βγουν σήμερα πώς αυτά τα πραγματάκια από πλευράς, ας πούμε, ροών κεφαλαίων θα επηρεάσουν την δική μας την αγορά. Ναι. Μία αγορά η οποία δείχνει αδύναμη, έτσι, και τζίρος δεν υπάρχει. Αυτό έχει να κάνει τώρα με τις ευρωεκλογές. Όλοι έχουν σταματήσει, δεν θέλουν να πάρουν ρίσκο επενδυτικό, κύριε Χαρατσή. Κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές σίγουρα είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και αυτό. Δηλαδή, και όσον αφορά, ας πούμε, το πώς θα μεταφραστεί το εκλογικό αποτέλεσμα εδώ εντός Ελλάδος, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη υπάρχει μια ανησυχία. Αυτή η άνοδος που έχουμε στα ακραία κόμματα, σε τι βαθμό, ας πούμε, θα αποτυπωθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα. Πάμε λίγο στις τράπεζες. Περιμένουμε αύριο αποτελέσματα τριμήνου Εθνικής. Σήμερα ξεκινάει και η διαδικασία της εθελοντικής εξόδου μέχρι και την Παρασκευή 24 του μηνός, όπου περίπου 2.000 εργαζόμενοι θα πρέπει, εφόσον το επιθυμούν, να αποχωρήσουν. Αν είναι πλέον η αρχή για να δούμε μικρότερα σχήματα τραπεζικά και αν αυτό θα πρέπει να γίνει ίσως και νωρίτερα, κύριε Χαράτση. Κοιτάξτε, τώρα δεν έχω να πω πολλά πράγματα σε αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει γίνει μια έτσι πολύ μεγάλη διαδικασία συγχώνευσης και ας πούμε συγχωνεύσεων μέσα στον τραπεζικό κλάδο. Τώρα, αν θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω consolidation, αυτό τι να σας πω, δεν ξέρω αν θα ήταν ο κατάλληλος δρόμος. Νομίζω ότι το βασικό είναι να μπορέσουν να εξηγιάνουν τους ισολογισμούς τους οι τράπεζες, να απελευθερωθούν από όλα αυτά τα προβληματικά δάνεια και να μπορέσουν ξανά να ξεκινήσουν να χρηματοδοτούν την οικονομία. Δεν ξέρω αν ο δρόμος είναι οι συγχωνεύσεις ή αν θα πρέπει να γίνουν πιο δραστικές κινήσεις στο επίπεδο της απαλλαγής από όλα αυτά τα προβληματικά δάνεια. Βλέπετε να προχωράει η μείωση των κόκκινων δανείων βάσει συμφωνίας και τι γίνεται τώρα που μαζεύουν συνεχώς σπίτια οι τράπεζες? Αυτό κάποια στιγμή θα κατασταθεί τώρα ανυπόφορο για τις τράπεζες. Οι τράπεζες δεν είναι τώρα real estate να κάνουν διαχείριση των ακινήτων, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ναι, σαφώς δεν είναι και δεν είναι η δουλειά τους. Νομίζω ότι η αγορά βρίσκεται σε αναμονή των ανακοινώσεων γύρω από αυτό το περίφημο SPV το οποίο πάει να γίνει, που θα δώσει τη δυνατότητα με πολύ γρήγορο τρόπο να μπορέσουν να απαλλαγούν από όλα αυτά τα προβληματικά χαρτοφυλάκια. Είναι και ένας από τους λόγους που οι τράπεζες έχουν αυτό το διάστημα από την αρχή του χρόνου και μετά καταγράψει αυτή την έντονα ανωδική πορεία. Μετεκλογικά πάει η απόφαση του ΚΑΣ για τον Οργανισμό Λιμενικών Πυρεών. Μετεκλογικά πάμε για τα ελληνικά πετρέλαια. Μετεκλογικά πάμε για το ελληνικό. Μετεκλογικά πάμε για τη ΔΕΠΑ. Όλα αυτά τώρα θα είναι κληρονομιά για την επόμενη κυβέρνηση, εφόσον θα έχουμε εκλογές όποτε έχουμε. Και πόσο μεγάλα βαρύδια είναι αυτό τώρα για μια νέα κυβέρνηση, για να μπορέσει να τα τρέξει, για να ανοίξει λίγο και ο ορίζοντας των επενδύσεων, κύριε Χαρατσή? Εντάξει, αυτό είναι και το πρόβλημα. Όταν έχουμε εκλογές, δυστυχώς πολλά πράγματα παγώνουν. Γι' αυτό και οι εκλογές δεν αρέσουν γενικά στους επενδυτές, πέραν της αβεβαιότητας η οποία δημιουργείται, όπου βέβαια στη δική μας περίπτωση αυτό, εν πάση περιπτώσει, θεωρείται ότι είναι ένα περιορισμένο ρίσκο, με την έννοια ότι δεν πρόκειται να έχουμε, ας πούμε, τίποτε δραματικές ανατροπές γύρω από την οικονομική πολιτική. Αλλά οπωσδήποτε αυτή η καθυστέρηση και ενδεχομένως και κάποια παροχολογία η οποία γίνεται εν ώψη εκλογών είναι πράγματα τα οποία στους επενδυτές, οι οποίοι είναι πολύ αυστηροί κριτές των εξελίξεων στην οικονομία, δεν αρέσουν. Τελευταία ερώτηση για το νέο ομόλογο που περιμέναμε να εκδοθεί 7 ετούς διάρκειας αναφορικά με τα ακριβά δάνεια του IMF. Βλέπετε να γίνεται προσπάθεια και αυτό, μάλλον πάμε μετά τις ευρωεκλογές, δύσκολα να αλλάξει το κλίμα διεθνώς λόγω του εμπορικού πολέμου που λέγατε στην αρχή της κουβέντας μας, Κίνας-Αμερικής? Κοιτάξτε, τα μηνύματα που μου έρχονται από την αγορά, χωρίς να ξέρω κάτι επίσημα βέβαια, είναι ότι δείχνει το πράγμα ότι μάλλον, ας πούμε, καθυστερεί. Δηλαδή, πάει προς αναβολή. Όπου βέβαια θα περιμένουμε έτσι πιο ευνοϊκές συνθήκες. Ωραία.
Έγινε, λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Καλή εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά, κύριε Χαρατσή. Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Χαρατσής, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μπέτα Χρηματιστηριακής. Μία ημέρα όπου, όπως είπαμε, κυριαρχούν οι πολιτές, αλλά είναι ήπιο βεληνικού ρευστοποίηση. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο έχει περάσει σε καθαρά αρνητική τροχιά. Ο Γενικός Δείκτης, θα δείτε σε λίγο, υπάρχει μια καθυστέρηση, σας το λέω και πάλι, 20 λεπτών για σε επίπεδο μετοχών, συναλλαγών και Γενικού Δείκτη και Τζίρου, για να μην επηρεάζεστε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί 0,57%, είναι στις 731,83 μονάδες. Ο Τζίρος τώρα ξεπερνά από τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε για πολύ χαμηλό όγκο συναλλαγών. Η εταιρεία Mermer Combinant είναι η θυγατρική εταιρεία της εταιρείας Μαρμάρων με έδρα τη Δράμα του Παυλίδη, ενισχύεται 3,46%. Το Ιατρικό Αθηνών κερδίζει 3,33%. Η Flexopac ενισχύεται 2,38%. Η Αλουμίλ, κυρίες και κύριοι, ενισχύεται 1,45%. Η Aegean 1,72%. Profile κέρδη 1,82%. Ευρωπαϊκή πίστη ανάδοση 1,63%. Και στις μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες συναντούμε τη Μοτοδυναμική που χάνει 10,35%. Νάκας χάνει 8,82%. Πειραιώς 4,88%. Η Μεβάκο υποχωρεί 3,09%, ο Μουζάκης 2,5%, η ΔΕΗ χάνει 1,62%, Ελάκτορας 1,64% και Μελές Πληροφορική πτώση 1,54%, ενώ και η μετοχή QNTR χάνει 0,98%. Σε επίπεδο τώρα ομολόγων, να σας πω ότι είναι η τέταρτη κατά σειρά ημέρα όπου παρατηρούνται ρευστοποιήσεις στα ομόλογα μεγάλης διάρκειας. Προφανώς, όπως είπε ο κ. Χαρατσής, πάμε σε αναβολή της τρίτης εξόδου της Ελλάδος στις αγορές. Έτσι λοιπόν το 5ετές έχει απόδοση 2,48%, ενισχύεται 2,5% από την Παρασκευή. Το 10ετές είναι στο 3,57%, ενισχύεται 1,77% από την Παρασκευή. Το 15ετές έχει απόδοση 4,03%, ενισχύεται 1,18%. Το 20ετές έχει απόδοση 4,28%, κερδίζει 0,33% από την Παρασκευή. Το 25ετές είναι 4,46%, η απόδοσή του ενισχύεται 0,63%. Σε επίπεδο τώρα εμπορευμάτων, να σας πω ότι η εικόνα είναι πτωτική αν εξαιρέσουμε τα δύο είδη πετρελαίων. Το αργό πετρέλαιο είναι στα 61,88 δολάρια το βαρέλι, ενισχύεται 0,36%. Το Brent στα 71,25 δολάρια το βαρέλι, ενισχύεται 0,89%. Όλα τα άλλα είδη εμπορευμάτων είναι πτωτικά. Ο χρυσός 1.284,35 δολάρια να ογκιά υποχωρεί 0,24%. Ο άργυρος στα 14,672 δολάρια ο μετρικός τόνος υποχωρεί 0,80% και ο χαλκός 2.742 δολάρια ο μετρικός τόνος χάνει 1,17%. Επίσης, το συμβόλαιο παραγών του φυσικού αερίου 2,615 δολάρια ανά φυσική ατμόσφαιρα υποχωρεί 0,15%. Το αμερικανικό σιτάρι 422,38 δολάρια το μπουσέλ υποχωρεί 0,38%. Και το μίνι αλουμίνιο 1.801,75 δολάρια ο μετρικός τόνος υποχωρεί 0,77%. Πριν σας πω πώς πάνε τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης τηλεφωνικά και με την Ελπίδα Πουρναρά να δούμε τα τελευταία επιχειρηματικά νέα. Ελπίδα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, σε ακούμε. Καλημέρα, Νέστη, κυρίες και κύριοι. Την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ENI την ίδια ανακοίνωσε η Μυτιλινέως για τη θυγατρική της ΜΕΤΚΑ με αντικείμενο τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή ενός καινοτόμου υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πετρελαϊκή εγκατάσταση Άνταμ στην περιφέρεια Τρανταγουνίν της Θηρησίας. Το έργο, ένα από τα πρώτα στο είδος του παγκοσμίως, θα λειτουργεί εκτός δικτύου και περιλαμβάνει την εγκατάσταση 5 ΜΒ ηλιακής ενέργειας, καθώς και σύστημα μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας. Σήμερα, Δευτέρα, 13 Μαΐου, κατατίθενται οι μη δεσμευτικές προσφορές για χαρτοφυλάκιο με 186 ιδιόκτητα και ανακτηθέντα ακίνητα, τα οποία πουλάει η Eurobank. Το Project Opus, όπως ονομάζεται, ο διαγωνισμός ξεκίνησε τον Μάρτιο. Το προσπόληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 186 ακίνητα, εκ των οποίων το 80% βρίσκεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η αξία του χαρτοφυλακίου έχει εκτιμηθεί από την Τράπεζα και το Σύμβουλο στα 87,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Eurobank προσφέρει χρηματοδότηση έως και 50 εκατομμύρια ευρώ στον αγοραστή. Το φυλάτο του χαρτοφυλακίου είναι 18 κτίρια γραφείων, αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ. Σε φάση ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας έχουν μπει οι εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους δείκτες σφαιρεγκιότητάς τους, την απόδοση των μετοχών τους και κυρίως την αξιοπιστία του κλάδου, 10 χρόνια μετά το ναυάγιο του ομίλου Άσπης. Η ισχυρή κερδοφορία των ετών 2013-2017 διαμορφώθηκε αθροιστικά στα 2,04 δισεκατομμύρια ευρώ σε προφόρων επίπεδο και στο 1,5 δις σε ό,τι αφορά το καθαρό αποτέλεσμα. Ειδικότερα, η Εθνική Ασφαλιστική Ανακοίνωση για το 2018 αύξηση παραγωγής κατά 2,3% και προφόρων κέρδη στα 63,1 εκατομμύρια από 74,2 το 2017. Η Eurolife σημείωσε πέρυσι λειτουργικά κέρδη ύψους 21,3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η προφόρων επίδοσή της εξυνάχθηκε σε 198,3 εκατομμύρια με τη συμβολή ύψου των επενδυτικών κερδών. Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ευρωπαϊκή Πίστη κατάφερε πέρυσι να ανεβάσει την παραγωγή της κατά 3,8, ενώ η Inter-American αύξησε το 2018 την παραγωγή της κατά 1,9%, σημειώνοντας επαναλαμβανόμενη προφόρων κερδοφορία ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ.
Τέλος, το στρατηγικό σχέδιο μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο εκτελείται γύρω από τον κεντρικό στόχο της ταχύτερης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ρηγμάτων, θα παρουσιάσει στις 16 Μαΐου στους διεθνείς επενδυτές στο Λονδίνο η διοίκηση, δύο μέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προς το τριμήνιο 2019. Στο πλάνο μετασχηματισμού, η μείωση των NPE θα είναι αυξημένη κατά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος, ενώ θα προβλέπει μείωση των μη εξυπηρετούμενων ρηγμάτων κατά 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι και τα τέλη του 2021. Ανέστη. Ελπίδα Πορναρά, ευχαριστώ θερμά. Και δύο λεπτά, κυρίες και κύριοι, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πω ότι στη Φραγκφούρτη η πτώση είναι 0,70. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 έχει επιστρέψει σε θετική τροχιά 0,05. Παρίσι, πτώση 0,43. Ολλανδία, πτώση 0,27. Ισπανία, πτώση 0,27. Μιλάνο, πτώση 0,68. Βρυξέλλες, πτώση 0,69. Οι δύο τώρα ρωσικοί χρηματιστηριακοί δείκτες, ο OMX, ο S30, τη υψηλή κεφαλαιοποίηση, υποχωρεί 0,72. Αντίθετα και ο RTCI κερδίζει 0,18%, ενώ να σας πω ότι στην Τουρκία η πτώση πλέον φτάνει το 1%. Τοπικός χρηματιστηριακός δείκτης Κωνσταντινούπολης, ο BIST 100, είναι στις 87.642,68 μονάδες. Να θυμίσω ότι αύριο περιμένουμε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Εθνικής Τράπεζας. Στην ερχόμενη Πέμπτη περιμένουμε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου των ελληνικών πετρελαίων. Σήμερα μέχρι και 24 Μαΐου ξεκινά η περίοδος αποδοχής του προγράμματος εντελοσίας εξόδου στην Εθνική. Θα αποχωρήσουν περί τους 2.000 εργαζομένους. Η διοίκηση Εθνικής την Παρασκευή, παρακαλώ, στο Λονδίνο θα ανακοινώσει το business plan της Τράπεζας μετά και την ολοκλήρωση της εντελοσίας εξόδου. Σήμερα ο Όμιλος Μυτιλινίων ανακοίνωσε επίσης μια σημαντική εξέλιξη. Μεγάλο έργο ανέλαβε στην Τινησία με την ENI, ένα έργο που θα ολοκληρωθεί σε 8 μήνες από σήμερα. Και θυμίζω βέβαια ότι μέχρι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε τη δεύτερη πλέον και πιθανότητα επιτυχημένη απόπειρα εξόδου και μεταφοράς έδρας του Τιτάνα από την Ελλάδα στις Βρυξέλλες. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή παρουσία στην πρώτη εκπομπή της δεύτερης εβδομάδας του Μαΐου. Να είστε όλοι καλά. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή συνέχεια και καλή τύχη. Γεια χαρά.